Πάμε στην περιπέτεια των τριών νεαρών από την Βόρεια Μακεδονία που συγκλονίζει. Αναστασία Αργυριάδου, καλό μεσημέρι. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του τρίτου. Τα όσα έζησαν όμως οι άλλοι δύο που εντοπίστηκαν ζωντανοί στα νυχτά της θάλασσας στη Χαλκιδική παραπέμπουν σε σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Λίνα, και δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν τους άνδρες του λιμενικού για τις έρευνες για τον εντοπισμό του 28χρονου που αγνοείται για τρίτο 24ωρο ανοιχτά της θάλασσας στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Φυσούν δυνατοί άνεμοι, περίπου 5 μποφόρ. Έτσι λοιπόν το σκάφος του λιμενικού δεν μπορεί να φτάσει στο σημείο που θέλει. Ποιο είναι αυτό? 14 μίλια νοτιοδυτικά από το Ποσίδι, εκεί δηλαδή που βρέθηκε ο δεύτερος διασωθέντας και πιο κάτω. Εκεί λοιπόν θεωρούν ότι θα εντοπίσουν τον 28χρονο εφόσον βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες. Αυτή την ώρα γίνονται παράκτια οι έρευνες των ανδρών του λιμενικού και των εθελοντών. Απόψε το βράδυ καταφθάνουν στη Χαλκιδική και οι γονείς του 28χρονου αγνοούμενου, οι οποίοι βρίσκονται μέχρι και πριν από λίγες ώρες στο Las Vegas. Τώρα, ο 25χρονος, ο πρώτος διασωθέντας, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πολυγύρου, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, τουλάχιστον η υγεία του. Ψυχολογικά περνά ώρες αγωνίας, περιμένει νέα για το φίλο του. Από στιγμή σε στιγμή παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο του Πολυγύρου που βρισκόμαστε. Τώρα, όσον αφορά τον 30χρονο, πραγματικά συγκλονίζουν οι περιγραφές του για το πώς κατάφερε να παλέψει με τα κύματα για περίπου 20 ώρες και να διασωθεί. Όπως ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά, βρήκε μέσα στη θάλασσα μια ξεφούσκωτη μπάλα, δερμάτινη. Την έβαλε κάτω από την μπλούζα του, δεν κολυμπούσε, κρατούσε δυνάμεις και παρέμεινε να επιπλέει στη θάλασσα. Είναι δεινός κολυμβητής, αυτό τον έσωσε και η καλή του φυσική κατάσταση. Και μετά από 20 ώρες τον εντόπισαν λοιπόν άνδρες του λιμενικού. Καταρχήν το ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας και μετά ειδοποιήθηκαν λοιπόν και άνδρες του λιμενικού και έτσι κατάφερε να σωθεί. Ωστόσο δεν έχει δυνάμεις όπως λέει, παραμένει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου όπου αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες. Και οι γιο τους περιμένουν τα νέα για τον φίλο τους που μέχρι αυτή τη στιγμή αγνοείται. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο οποίος δεν ήξερε, Ελίνα, καλό κολύμπι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γι' αυτό κιόλας τον έχασαν από την πρώτη στιγμή από τα μάτια τους.